Η αγάπη η δική της μας συνεκέντρωσε σήμερα όλους εδώ, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί. Η αγάπη της υπεραγίας Θεοτόκου, η αγάπη στην Παναγία μας, στην σεπτή της κοίμηση και μετάσταση εις τους ουρανούς, και ακόμη γιατί μετέστη προς την ζωή μήτρη υπάρχουσα της ζωής, παρά ταύτα ου κατέλειπε τον κόσμο, δεν άφησε, δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, και είναι ανάμεσά μας γιατί μας αγαπά. Και αισθανόμεθα θερμή την παρουσία της και την αγάπη της. Γι' αυτό και η νεολαία της, δηλαδή ο νέος λαός της, όπως λέει το δοξαστικό της, την τιμά και την γεραίρει με ύμνους και εγκόμια. Και ο ιερός υμνογράφος της αποδίδει: «Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδύθημεν δόξαν». Δηλαδή, χαίρε, σύ, δια που διαμέσου σου εγυμνώθη ο Άδης. Χαίρε σύ, διαμέσου σου ντυθήκαμε τη δόξα. Είναι γνωστό ότι ο Άδης δεν υπήρχε, ούτε είναι δημιούργημα του Θεού, όπως και ο θάνατος δεν δημιουργήθη από τον Θεό. Μας πληροφορεί βέβαια όλο το πνεύμα της γραφής, αυτό είναι αλλά κατά γράμμα το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο. Αντιθέτως, όπως λέγει κατά γράμμα, ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία, τον έκανε να είναι αθάνατος και άφθαρτος. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον θάνατο, ή μάλλον στην αθανασία και εις την αφθαρσία. Αφθαρσία θα πει να μην έχεις ανάγκες, ένα κάτι των μεταβολών της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δηλαδή, να πρέπει να κοιμηθείς, να φας, να ξεκουραστείς, γιατί αν αυτά δεν υπάρχουν και υπάρχει η φθορά, τότε βεβαίως επέρχεται ο θάνατος, αν δεν φας, δεν πιείς. Συνεπώς, η αφθαρσία είναι η κατάργηση των αναγκών, των μεταβολών της ανθρωπίνης υπάρξεως. Και ο Άδης, είναι ο τόπος των ψυχών. Τη λέξη τόπο τη βάζω εντός εισαγωγικών. Είναι ο τόπος των ψυχών όταν θα εχώριζαν οι ψυχές από τα σώματα, ένακα του επερχομένου θανάτου. Ο Θεός λοιπόν δεν έκανε τον θάνατο, και αφού δεν έκανε τον θάνατο, δεν θα υπήρχε το χωρισμός ψυχής και σώματος. Και συνεπώς, αφού δεν θα εχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, δεν υπήρχε ανάγκη να υπάρχει ο Άδης. Βλέπετε σαφώς ότι ούτε ο θάνατος ούτε ο Άδης είναι δημιουργήματα του Θεού. Πώς όμως έγινε αυτό? Με την πτώση των πρωτοπλάστων. Κατά το εν ημέρα εν υφάγεστε θανάτου αποθανείστε. Θα αποκτήσετε θνητότητα και φθαρτότητα όταν θα παραβείτε την εντολή μου. Έτσι και έγινε. Συνεπώς, η παρουσία του Άδου δεν είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, αλλά είναι το καταπαραχώρησιν θέλημα του Θεού. Και απόδειξης ότι μετά την Ανάσταση των νεκρών ο Άδης θα γυμνωθεί, δηλαδή θα αδειάσει. Δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχει κανείς εκεί. Γι' αυτό γράφει και ο Ισαΐας και ο Παύλος: «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος,
η νίκη κατάπιε τον θάνατον. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, θάνατε πού είναι το δηλητηριασμένο σαν αλυσφίκα δηλητηριασμένο κεντρί σου, άδει πού είναι η νίκη σου που τους μάζευες όλους και δεν έμενε κανείς πάνω στη γη. Και λέγει πανηγυρικά ο Ιερός Χρυσόστομος, εσκύλευσεν τον άδειν, δηλαδή ελαφυραγώγησε τον άδειν, ο κατελθόν εις τον άδειν, ο Χριστός. Επίκρανεν αυτόν γευσάμενον της αρκός αυτού, και τούτο προλαβών Ισαΐας ευώησε, ο άδης φυσήν επικράνθη, συναντήσασαι κάτω, όταν σε συνήντησε κάτω, εκεί όταν κατέβηκες ως ψυχή ανθρωπίνη, πληρώνοντας το τίμημα του θανάτου όπως εμείς όλοι, γιατί ανέλαβες ολόκληρη την κατάστασή μας. Πάντοτε βεβαίως η ψυχή ανθρωπίνη του Χριστού ηνωμένη μετά του Θεού Λόγου. Και γάρ κατηργήθη ο Άδης, κατηργήθη, επικράνθη, και γάρ ενεπέχθη, επικράνθη, και γάρ ενεκρώθη, επικράνθη, και γάρ καθυρέθη, καθυρέθη ο Άδης. Βλέπετε, αυτά είναι παρμένα από τον κατηχητικό πασχαλινό κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ώστε ο Άδης καταργείται. Και τον κατήργησε ο Χριστός, ο Υιός της Παρθένου. Και κατά το αξίωμα που μας λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, παν ότι κατηγορείται εις τον Υιόν, κατηγορείται και εις την Μητέρα. Παν ότι αναφέρεται, αυτό θα πει κατηγορείται, παν ότι αναφέρεται εις τον Υιόν, αναφέρεται και εις την Μητέρα. Δηλαδή, η Χριστολογία, όλη η θεολογία που αναφέρεται εις τον Χριστό, είναι η ιδία που αναφέρεται εις την Θεοτόκον. Είναι καταπληκτικό. Και συνεπώς, με την παρουσία της Θεοτόκου έχουμε την γύμνωση του Άδου. Η παρουσία της που έδωσε η ιδία από την ύπαρξή της, ψυχή και σώμα ανθρώπινο, στον Υιόν της, των Θεών Λόγων, των Υιόν του Θεού, προεκλήθη το άδειασμα του Άδου από τις ψυχές, εφόσον βεβαίως ακολουθεί η Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό ακριβώς της λέγει και ο υμνογράφος, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδου, γιατί έσχατος εχθρός, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, καταργείται ο θάνατος. Και δεν είναι μόνο η κατάργηση του Άδου, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, οι αναστάντες δίκαιοι θα ενδυθούν την αυθαρσίαν, την αθανασίαν και την δόξαν. Να σημειώσω παρενθετικά ότι αυθαρσίαν θα έχουν και οι αμαρτωλοί άνθρωποι, και αθανασίαν, αλλά δεν θα έχουν όμως δόξα, αλλά ταλαιπωρία. Είναι η ταλαιπωρία του αιωνίου πυρός, της αιωνίου κολάσεως. Είναι φοβερό. Αλλά οι αναστάντες δίκαιοι θα έχουν, επαναλαμβάνω, να ενδυθούν, προσέξτε τη ρήμα, να ενδυθούν την αυθαρσίαν, την αθανασίαν και την δόξαν. Το ρήμα είναι του Αποστόλου Παύλου, θα το δούμε ευθύς μετά. Γι' αυτό γράφει ο υμνογράφος, χαίρε διείς ενεδύθημεν δόξα. Χαίρε, σύ που έγινες η αιτία να ντυθούμε την δόξα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, ιδού μυστήριον ημίν λέγω. Να, σας αποκαλύπτω μυστήριον. Πάντες μεν ού κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Όλοι δε θα πεθάνομε, όλοι
όμως θα αλλαγούμεν. Δηλαδή οι τότε ζώντες, γι' αυτό γράφει, επειδή ζει ο Παύλος, γράφει στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, οι τότε ζώντες που δεν θα δοκιμάσουν θάνατον όταν θα έρθει ο Χριστός και θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε λέει θα αλλαχθούμε. Εν ατόμο, εν ρηπεί οφθαλμού, εν εσχάτη σάλπιν, σε ένα άτομον του χρόνου, σε ένα μικρότατο κομματάκι του χρόνου. Και παίρνει και μία εικόνα, εν ρηπεί οφθαλμού, το πρώτο θεωρητικό, το δεύτερο εικονικό, εν ρηπεί οφθαλμού. Όπως δεν χάνουμε την εικόνα από τα μάτια μας όταν τα ανοιγοκλίνουμε, κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι η ταχύτητα ούτως υπή που θα γίνει αυτή η αλλαγή Ανάστασης νεκρών, εις αφθαρσίαν και αθανασίαν, και αλλαγή σε εκείνους οι οποίοι τότε θα ζουν. Σαλπίσιγαρ, εν εσχάτη σάλπιγγι, το τελευταίο μήνυμα. Σαλπίσιγαρ, και οι νεκροί εγερθίσονται άφαρτοι. Και οι νεκροί θα αναστηθούν με αφθαρσίαν. Και εμείς αλλαγισόμεθα. Και εμείς που θα ζούμε θα αλλαχθούμε από την φθοράν εις την αφθαρσίαν. Από την θνητότητα εις την αθανασία. Δίγαρ, αιτιολογεί, το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν, διότι πρέπει αυτό το σώμα, το φθαρτόν, να ντυθεί την αφθαρσία. Και πρέπει αυτό το σώμα να ντυθεί, το θνητό, να ντυθεί την αθανασία. Ώστε βλέπει κανείς εδώ το ενδύσαστε, που σημαίνει ότι είπε, κάπου αλλού το λέγει, δεν επιθυμούμε να εκδυθούμε, αλλά να ενδυθούμε. Δεν θα βγάλουμε το σώμα μας για να μείνει γυμνή η ψυχή, αλλά επιθυμούμε να ενδυθούμε εις το σώμα μας την αφθαρσία και την αθανασία. Όχι στην ψυχή μας, εις το σώμα μας. Και το καινούργιο αυτό άφθαρτο και αθάνατο σώμα θα δοξαστεί εις την Βασιλεία του Θεού. Θα έχει τη δόξα του Χριστού. Ένα μικρό δείγμα αυτής της μελλοντικής δόξης είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού. Μετεμορφώθη ο Χριστός όχι μόνο για να δείξει την θεότητά του, αλλά και για να δείξει το μέλλον της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ποιο θα είναι το μέλλον του ανθρώπου? Δεν τερματίζεται εις τον θάνατον, εις τον τάφο, αλλά θα αναστηθεί. Και μετά την Ανάσταση, τότε θα δοξαστεί όπως εδοξάστη το σώμα του Χριστού, ή εφάνηκε η δόξα, διότι δεν εδοξάστη εκεί, αλλά έγινε αποκάλυψη εις τα μάτια των μαθητών, διότι ο Χριστός με τη σύλληψη του ή το δοξασμένος, αλλά δεν εφαίνεται η δόξα του. Εαυτόν εκένωσε, λέει ο Παύλος, άδειασε ούτως υπή τον εαυτόν του από τη Θεία Δόξα, ώστε να μην φαίνεται, ακριβώς για να μπορεί να συναναστραφεί τους ανθρώπους, να βαδίσει την πορεία της ανθρωπότητος μες στην ταλαιπωρία και το σταυρό, και τότε να αποκαλυφθεί η δόξα. Τώρα όμως, ο λίγων προτού πάθους, αποκαλύπτεται η δόξα. Αλλά και εδώ να σημειώσουμε, είπαμε πάνω τι κατηγορείται εις τον Υιόν, κατηγορείται και εις την μητέρα. Τι θα πιστεύαμε? Ότι ο μεν Υιός που παίρνει σάρκα και οστά από την μητέρα ήτο δοξασμένος, είχε τη Θεία Δόξα. Η μητέρα που έδωσε αυτά τα υλικά δεν είχε δόξα? Και η Θεοτόκος ήτο δοξασμένη. Γιατί? Διότι ήτο θεωμένη
αλλά δεν φαίνεται. Όπως και οι Άγιοι είναι δοξασμένοι από την παρούσα ζωή, αλλά δεν φαίνεται η δόξα τους, για πολλούς λόγους που είναι στο σχέδιο του Θεού. Έτσι, όταν μετεμορφώθη ο Κύριος για να δείξει ποιο θα είναι το μέλλον των ανθρώπων, των δικαίων, δεν είναι το παρά η πραγμάτωση εκείνου του λόγου του που είπε: «Οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών». Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους. Προσέξτε, η δόξα δεν είναι στην ψυχή μόνον, είναι και στο σώμα. Για το σώμα μιλάμε, για το σώμα μιλάμε. Προσέξατε το αυτό. Μην έχουμε εκείνη την πλατωνική αντίληψη ότι τα πάντα αναφέρονται εις την ψυχή, αλλά εις τον όλον άνθρωπο, και εις την ψυχή του και εις το σώμα του. Και συνεπώς, όπως ο Χριστός σαν άνθρωπος έλαμψε ως ο ήλιος εις το Θαβόρ, κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι και οι άνθρωποι, όπως ήδη είναι η Θεοτόκος και ήτο. Διότι όταν τη σκιάζει το Πνεύμα το Άγιον και θεούται το πρόσλημα, να πω εκείνο εκεί που λέγουν και οι πατέρες, εκείνο το κομματάκι της ύλης που πήρε ο Υιός για να ενανθρωπίσει, και η μητέρα, το λέγω δεύτερη φορά, και η μητέρα θεούται και δοξάζεται. Η Θεοτόκος όμως, επειδή είναι εκείνη, αν το θέλετε και έτσι, που έφερε εκείνον που ενυνθρώπησε από τα σπλάχνα της και ο οποίος κατελθόν εις τον Άδην κατήργησε τον Άδην, αδειάζει τις ψυχές, ήδη πήρε τους δικαίους από εκεί και δημιουργήθη ο Παράδεισος. Αλλά και ο Παράδεισος θα καταργηθεί εν όψη της Βασιλείας του Θεού, γιατί άλλο πράγμα είναι ο Παράδεισος και άλλο πράγμα είναι η Βασιλεία του Θεού. Έτσι μας ενδύει η Θεοτόκος με την αιωνίαν δόξα, όπως μας ενέδισε και ο Υιός της. Ακόμα σεβασμιότατε ένα εγκόμιον του ιερού υμνογράφου του ακαθίστου ύμνου: «Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε εσύ που είσαι το ασύγητον στόμα των Αποστόλων. Χαίρε εσύ που είσαι το θάρρος, το ανίκητον των μαρτύρων και των αθλοφόρων». Εδώ το ισόβιον και μοναδικό κήρυγμα των Αποστόλων ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ναι, ήταν όντως το ασύγητον στόμα των Αποστόλων ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο γιατί έλαβαν την εντολή, αλλά και γιατί αγάπησαν τον Χριστόν όσο τίποτε άλλο εις τον κόσμο αυτόν. «Και εμείς μαρτυρείτε», είπε ο Χριστός, «ότι απαρχείς μετεμούεστε, και εσείς να δίδετε τη μαρτυρία, γιατί είσαστε από την αρχή μαζί μου, με ξέρετε. Και έσαστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Θα σταθείτε μάρτυρές μου». Και ενώ οι αρχιερείς, λέγει όταν συνέλαβαν τους Αποστόλους σε μια περίπτωση στα Ιεροσόλυμα, «δήραντες τους Αποστόλους παρήγγυλαν μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού», εκείνοι «πάσαντε ημέραν εν το ιερό και κατοίκον ουκε πάβοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν των Χριστών». Σε έδωσαν ξύλο. Δεν έπαβαν όμως εκείνοι διαρκώς να αναφέρονται και να ευαγγελίζονται τον Ιησού Χριστόν. Γιατί τον αγαπούσαν. Έδιναν και έδωσαν τη ζωή τους. Και εφόσον οι Απόστολοι ασυγήτως ευαγγελίζονται τον Ιησού Χριστόν, ουσιαστικά ασύγητον στόμα διαθέτουν και δια την μητέρα του Ιησού. Αν μου πείτε
Δεν είναι γραμμένο πουθενά αυτό στο Ευαγγέλιο. Μου ετέθηκε εμένα μία απορία, γιατί αφού είναι τόσο σπουδαίων πρόσωπων η Θεοτόκος δεν αναφέρεται έτσι πλούσια από την Αγία Γραφή. Αναφέρεται: τιμόμενος ο Υιός, τιμάται η μητέρα. Αν κάνετε ένα παιδί και αυτό το παιδί σταθεί σωστό παιδί, σωστός άνθρωπος, και τον τιμάει η κοινωνία, και η μητέρα και ο πατέρας τιμώνται. Να σας το δείξω αμέσως. Εκείνη η γυναίκα του λαού που ενθουσιάστηκε από τους λόγους του Ιησού Χριστού φώναξε με αυθορμητισμόν: μακαρία η κοιλία η βαστασασάσε και μαστή ουσε θύλος σας. Είδατε, ευτυχισμένη να είναι εκείνη η κοιλιά που σε κράτησε, εκείνη η μαστή που σε βίζαξαν, που σε εθύλασαν. Ποιος τιμάται? Η μητέρα. Ό,τι ο Υιός κάνει, η μητέρα τιμάται. Να λοιπόν πραγματικά ότι είναι το ασήγητο στόμα των Αποστόλων. Αφού είναι ασήγητος τους στον Υιόν, προφανώς είναι ασήγητον και στην μητέρα. Και βλέπουμε λοιπόν πως περνά ο έπαινος και ο μακαρισμός στην μητέρα. Ακόμη λέγει ο ιερός ημινογράφος και εγκομιαστής: χαίρε των αθλοφόρων το ανίκη των θάρσος. Χαίρε εσύ που είσαι το θάρρος, το ανίκη των θάρρος των αθλοφόρων, των όσων έχουν πιστέψει στον Χριστόν και αθλούνται στην περιπέτεια της ζωής. Είναι η αγάπη όσων θα πίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν. Αυτό φυσικά θα εκόστιζε. Δεν είναι χωρίς κόστος, αγαπητοί μου, η πίστη στον Ιησού Χριστόν, και η αγάπη κοστίζει. Και το ακρότατον κόστος, τιμή, είναι το μαρτύριο. Για να μην μιλήσω δια το καθημέραν μαρτύριον που λέγει ο Κύριος δια του Ευαγγελιστού Λουκά. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει εκείνον που αγαπάει δια τον αγαπώντα, αρκεί που αγαπά τον Χριστόν. Αυτό τον ενδιαφέρει. Εκείνο που λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους: τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί, λέει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και παραθέτει πλήθος περιπτώσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να τον χωρίσουν τον Απόστολο από την αγάπη του Χριστού. Ούτε, λέει, βάθος ούτε ύψος. Το ύψος τι είναι? Αν μου δώσουν αξιώματα. Το βάθος τι είναι? Αν με ταπεινώσουν. Τίποτα δεν είναι ικανό, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε αρχέ, ούτε εξουσία, ούτε δαίμονες, ούτε άγγελοι. Κανείς δεν μπορεί να με χωρίσει, να με χωρίσει από τον Χριστό. Βλέπετε, είναι η αγάπη. Πέρα δηλαδή από την εντολή να κηρυχθεί το όνομα του Χριστού. Συνεπώς, εκείνο που ενδιαφέρει τον αγαπώντα είναι η αγάπη προς τον Χριστό, προς τον Υιόν της Παρθένου, που επροφήτευσε και είδε ο προφήτης Ισαΐας, ιδού η Παρθένος, εγγαστρή έξι και τέξετε Υιόν. Και ο Ισαΐας αυτή του τη φωνή την επλήρωσε με το μαρτύριο. Τον πριώνησαν με ξύλινο πριώνει η συμπατριώτη του. Αλλά και η Παρθένος και η Δία έπρεπε να λάβει πείραν των πραγμάτων για να μπορεί να ενισχύει τους αθροφόρους. Εδέχθη την δίστομη εκείνη ρομφαία που της επροφήτευσε ο Σιμεών ο Θεοδόχος. Μέσα από την ψυχή σου, λέει, θα περάσει δίστομη, δίκοπη ρομφαία, θα πληγωθείς πολύ. Δεν αναφέρομαι σε λεπτομέρειες, στο σταυρό και λοιπά. Όλα αυτά οι πειρασμοί που πέρασε η Θεοτόκος αναφέρονται με μία εικόνα εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι εκείνο που η γυναίκα που είδα, λέει, στον ουρανό, που ήταν ντυμένη τον ήλιο,
και 12 αστέρια γύρω από το κεφάλι της και πατούσε πάνω στη σελήνη. Σελήνη το σύμβολο της μεταβλητότητος, ο ήλιος το σύμβολο της σταθερότητος. Τότε λέει κυλοπονούσε να γεννήσει το άρεν της τέκνων, το αρσενικό της παιδί. Απέναντι της ήταν ο δράκον, ο διάβολος, ο όφης, ο αρχαίος, με ανοιχτό το στόμα έτοιμος να καταπιεί, λέει, το άρεν τέκνων της γυναικός. Βέβαια τον σταύρωσε τον Χριστόν, αλλά ήταν το πλήγωμα στη φτέρνα, τυποτένιο, γιατί αναισθήθη ο Χριστός. Έτσι, αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 12ο κεφάλαιο. Έτσι, λέγει, υρπάγει το τέκνον αυτής και πήγε στον ουρανό. Βλέπετε, με μία φράση γέννησης και ανάληψης του Χριστού, περίληψης. Αλλά και η Δία, μετά από τον τοκετόν, εδιώχθη και κατέφυγε στην έρημο, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο δράκον την καθιστά ποταμοφόρητον, βγάζει νερό από το στόμα της, ποτάμι ολόκληρο, να την πνίξει. Και είναι αλήθεια? Ποια είναι ιστορικά, έτσι? Όχι. Είναι η Θεοτόκος με τους πειρασμούς της, που ταυτίζεται με την Εκκλησία. Θέλετε να το δείτε? Ήδου. Και οργίστη ο δράκον επί τη γυναική και απήλθε ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής. Ποιοι είναι οι λοιποί του σπέρματος αυτής? Είναι οι πιστοί, είναι οι χριστιανοί, των τηρούντων τα σαντολάς του Θεού και έχοντων την μαρτυρίαν Ιησού. Και αυτοί, λέγει, ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δικαιολογημένα λοιπόν ο Ιερός Υμνογράφος θα εγκομιάσει την Θεοτόκον και θα της πει: «Χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος». Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου συμπανηγυριστέ, όταν στεκόμεθα μπροστά σε αυτό το θαύμα που λέγεται Θεοτόκος, ο νους μας ηλιγκιά και η καρδία μας αδυνατή να εκφραστεί. Ο μεγάλος έπαινος της πτωχής κόρης της Ναζαρέτ είναι ότι στάθηκε τόσον πολύ τελεί στη λέξη βάζοντος εισαγωγικών, πολύ τελεία στα μάτια του Θεού, ώστε κατ' εντολή του να την προσφωνήσει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή», και να ονομαστεί Θεοτόκος το ακρότατον θαυμάσιον και μοναδικών επίθετών της. Αυτήν πάντοτε τιμούμε και γιορτάζομαι, ιδιαίτερα το μήνα Αύγουστο, που είναι ολόκληρος σε εκείνην αφιερωμένος. Και στο κέντρο του μηνός γιορτάζεται η δική της κοίμηση, και η κοίμησή της γίνεται αφετηρία γιορτής, χαράς και ευφροσύνης. Γίνεται ένα δεύτερο μικρό Πάσχα, γιατί ένας ολότελα άνθρωπος, η Θεοτόκος, από τη σάρκα μας και τα οστά μας, παιδί του Αδάμ, γίνεται ένικος του ουρανού με ολόκληρη την ύπαρξή της, με το σώμα της και την ψυχή της, και γίνεται ο πρώτος καρπός της Αναστάσεως του Χριστού, που κατατίθεται σαν μαρτυρία και της δικής μας Αναστάσεως. Αγαπητοί, εκείνοι που αγαπούν τον Χριστόν αγαπούν και την Παναγία Μητέρα του, και την επικαλούνται και την υμνούν και την δοξάζουν. Υπεραγία Θεοτόκε, το αιώνιο καύχημά μας, σε υμνούμε και σε δοξάζουμε σε κάθε γενεά εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.